Τα θέματα διαδημοτικής εργασίας για ζητήματα της διαχείρισης αποβλήτων συζητήθηκαν κυρίως σήμερα σε συνάντηση εργασίας του Δημάρχου της ΟΕΚΟ Γιώργου Κυρίτση και της Καλύμνου Γιάννη Γαλουζή. Το θέμα της διακοπής των πτήσεων της Ryanair, έτσι όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία, το οποίο πλήττει και την νησί της Καλύμνου με τον αναρχητικό τουρισμό, αποφασίστηκε να σταλεί υπόμνημα προς την αρμόδια υπουργό κυρία Κουντουρά, το οποίο να συνυπογράφεται από τους δημάρχους όλων των νησιών, ώστε να επιληθεί κεντρικά το θέμα. Σε ό,τι αφορά τώρα την κοινή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, αποφασίστηκε να συνεργαστούν ώστε να καταφέρουν να αξιοποιήσουν προγράμματα χρηματοδοτικά, επιλύοντας οριστικά ζητήματα που απασχολούν όχι μόνο την τοπική αυτοδιοίκηση των νησιών, αλλά και της χώρας, καθώς δεν έχει καταφέρει ακόμα να προσαρμοστεί στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Κύριε Δημάρχη, συνάντηση σήμερα με τον συνάδελφό σας Καλύμνου, τον κύριο Γαλουζή. Φαντάζομαι τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα ζητήματα που αντιμετωπίζετε πρόσφατα ήταν στην ατζέντα της συζήτησης. Θα μας ενημερώσετε. Να πω καταρχήν ότι με τον Δήμαρχο Καλύμνου, τον κύριο Γαλουζή, μας συνδέει μια μακρά φιλία και επίσης ότι η προσπάθεια η κοινή και αυτή την περίοδο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, και η ΚΟΣ και η Καλύμνου συνεργαστήκαμε σε πάρα πολλά επίπεδα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κοινά προβλήματα. Πολύ σωστά το είπατε, τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι όχι απλά η καθημερινότητα, αλλά και ο σχεδιασμός σε βάθος χρόνου εποφελία των κατοίκων, των συμπολιτών μας τους οποίους υπηρετούμε και για τους οποίους, οφείλω να το πω, όλοι οι δήμαρχοι και οι δύο παρευρισκόμενοι, αλλά και οι άλλοι που δεν είναι εδώ σήμερα από τους 350 που έχει η χώρα, καθημερινά ασχολούμαστε. Αφού είμαστε και η εγκύτερη αρχή προς τον πολίτη και ο πολίτης σε εμάς βλέπει, σε εμάς προσβλέπει, σε εμάς ακουμπά και από εμάς απαιτεί. Είχαμε λοιπόν μια συζήτηση γενική ως προς ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και αυτά που έχουν παρουσιαστεί τελευταία με τις σκέψεις ή τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία στην ΚΕΔΕ και στο επόμενο διάστημα θα έχουμε το ειδικό συνέδριο και μετά το τακτικό συνέδριο. Αλλά κυρίως θα πρέπει να σας πω ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε σε δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους δύο Δήμους και την τοπική κοινωνία. Το πρώτο αφορά στην διαφαινόμενη ανακοίνηση της γνωστής εταιρείας χαμηλού κόστους περί διακοπής των δρομολογίων της. Πράγμα το οποίο φαίνεται ότι έχει επιπτώσεις και στους πολίτες της ΚΟ και στους πολίτες της Καλύμνου. Αφού κάναμε μια, θα πρέπει να σας πω, πολύ διεξοδική και αναλυτική συζήτηση, καταλήγουμε στο ότι μια επιστολή η οποία έχουμε ετοιμάσει από κοινού έχει ζητηθεί ήδη και από τον Δήμαρχο της Λέρου να την δει και να την συνυπογράψει, όπως επίσης θα δούμε και τον Δήμαρχο Νησίρου ή τον Δήμαρχο Πάτμου, αν εμπλέκονται και αυτοί στη διαδικασία, να πάει από κοινού μια επιστολή στην Υπουργό, την κυρία Κουντουρά, όπου θα τις αναλύουμε τις επιπτώσεις που έχει η διακοπή αυτών των δρομολογίων και θα την καλούμε στην συστράτευση αλλά και στην βοήθεια που πρέπει να παράσχει έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι Δήμοι στην οικονομική κατάσταση που έχουμε περιέλθει με τις συνεχείς περικοπές των χρηματοδοτήσεων, με τις δυσκολίες των συμπολιτών μας που είναι εδεδομένες αυτήν την κρίσιμη περίοδο να μην μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους όχι μόνο προς το κράτος αλλά και προς τους Δήμους, έχουμε μια οικονομική στενότητα θα έλεγα, μια οικονομική δυσκολία για να μπούμε σε διαπραγματεύσεις οικονομικές και άλλου είδους εάν θα συμμετέχουν και οι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή οι επιχειρηματίες αλλά και κυρίως το Υπουργείο. Ίσως το μπαλάκι είναι κυρίως το Υπουργείο πια, αφού και οι δηλώσεις των ανθρώπων της εταιρείας δείχνουν με το δάχτυλο την κυβέρνηση ως υπεύθυνη για αυτό το οποίο έγινε μέχρι τώρα. Ανακοινώθηκε τώρα και ότι θα γίνει από εδώ και ύστερα. Άρα θα πρέπει η κυβέρνηση να λάβει τις ευθύνες της απέναντι στους ακρίτες της περιοχής μας και βεβαίως να αντιληφθεί ότι η ΚΟΣ συνεισφέρει με ένα μεγάλο ποσοστό στο εθνικό προϊόν. Η Καλύμνος που περνά μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο εδώ και πολλά χρόνια θέλει στήριξη και βοήθεια και βεβαίως και τα άλλα νησιά, όντας στην περιοχή την Παραμεθόριο και στην ευαίσθητη εθνικά περιοχή, θέλουν τη στήριξη που απαιτείται από το Υπουργείο. Το δεύτερο θέμα το οποίο είδαμε και συζητήσαμε είναι αυτό το οποίο φαίνεται ότι στα επόμενα χρόνια θα είναι η θηλιά στο λαιμό της χώρας και των νησιών και είναι η διαχείριση των αποβλήτων. Η συμφωνία, ας πούμε, η συζήτηση κατέληξε στο ότι και εδώ θα πρέπει να κινηθούμε από κοινού με μία πρότασή μας προς το ΙΠΚΑ για να προχωρήσει το ΙΠΚΑ σε επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στην ΚΟΣ, στην Κάλυμνο, στη Λέρο που κυρίως έχουμε το πρόβλημα,
έτσι ώστε στην επόμενη πενταετία και μέχρι να ολοκληρωθεί ο Χιτάτης Καλύμνου και τα έργα τα οποία θα ξεκινήσουν στη Λέρο, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα, με στόχο αφενός μεν να αποδώσουμε στους πολίτες καλύτερη υπηρεσία καθαριότητας, αλλά και βεβαίως προστασία του περιβάλλοντος, και γιατί όχι να βοηθήσουμε τη χώρα να γλιτώνει τα πρόστιμα, τα οποία είναι και πολλά και μεγάλα και δυσβάστατα για όλους τους Έλληνες. Θεσμικό πλαίσιο υπάρχει, Δήμαρχε, για τέτοιου είδους συνεργασίες, κυρίως σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, χιτά κτλ.? Υπήρχε ένα περιφερειακό πρόγραμμα? Κοιτάξτε, υπάρχει το περιφερειακό πρόγραμμα και ένα θεσμικό πλαίσιο γενικό, το οποίο συνεχώς επανακαθορίζεται και επαναπροσδιορίζεται. Το σημαντικότερο απ' όλα, εάν πούμε ότι πάμε σε μία εγκατάσταση μεγάλη σε ένα από τα νησιά και διαφαίνεται ότι θα είναι αισθητικό, θα πρέπει να λυθούν άλλα προβλήματα. Για παράδειγμα, να προσαρμοστεί η νομοθεσία στην μεταφορά διαθαλάσσης των αποβλήτων αυτών. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν πού θα στηρίξουν και πώς θα στηρίξει το Υπουργείο Διαπρογραμμάτων Ευρωπαϊκών ή δια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αυτή τη δράση. Αν πούμε, για παράδειγμα, ότι γίνεται μια εγκατάσταση η οποία απορροφά την επόμενη πενταετία αυτά στην ΚΟ, αντιλαμβάνεσαι ότι το πρώτο που θα σκεφτεί ο καθένας είναι μια στοιχειώδης λιμενική εγκατάσταση, προκειμένου να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διακίνηση. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα συζητήσαμε. Έχει ετοιμαστεί μια επιστολή. Την είδαμε, θα την ξαναδούμε και στο επόμενο διάστημα φαντάζομαι ότι θα την στείλουμε στον Υπουργό Περιβάλλοντος για να δούμε και τις απαντήσεις αυτών. Πριν περάσουμε στον κύριο Καλουζή, θα ήθελα ακόμα ένα ερώτημα να θέσω σε σχέση με την Ryanair και την διακοπή των πτήσεων, την χρηματοδότηση ουσιαστικά της συνδιαφήμισης. Υπάρχει το ενδεδειγμένο θεσμικό πλαίσιο ή παρανομείται, κύριε Δήμαρχε, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης όταν παίρνετε σε τέτοιου είδους προγράμματα? Γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού αφενός και αφετέρου ο Επίτροπος δεν νομίζω ότι επιτρέπει τέτοιου είδους δαπάνες. Είναι έτσι ή εμείς το ερμηνεύουμε λάθος? Όχι, το ερμηνεύετε πολύ σωστά. Το ερμηνεύετε πάρα πολύ σωστά και αυτό είναι ένα από τα δύο προβλήματα. Το ένα είναι το οικονομικό και δυνατότητες των Δήμων να χρηματοδοτούνται τις δράσεις, αν έχουν περίσσευμα να δίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Και το δεύτερο είναι το νομικό πλαίσιο. Γι' αυτό και η επιστολή καταλήγει ως πρόταση προς το Υπουργείο και την κυβέρνηση να αναλάβουν αυτή την ευθύνη αυτή τη όποια συνεργασία επιλέξουν με την όποια εταιρεία χαμηλού κόστους. Και το λέω αυτό γιατί στην ΚΟ, το είπα προχθές και στις επόμενες μέρες θα δώσουμε και ανακοίνωση με το πόσες και ποιες εταιρείες χαμηλού κόστους έρχονται και τι μεταφορικό έργο κάνουν, έτσι ώστε να ξεπεράσει και ο κόσμος αυτό το ψυχολογικό που λέει ότι έρχεται η συντέλεια του κόσμου αν μια από αυτές τις εταιρείες, οι οποίες εκτελεί το 4 ή το 5% του μεταφορικού έργου που γίνεται στην ΚΟ, είναι τόσο ουσιώδους σημασίας. Πολύ σωστά λοιπόν το είπατε, δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο, αλλά θα επαναλάβω, δεν υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες. Κύριε Καλουζή, το θέμα της συνεργασίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως σε μια νησιωτική περιοχή όπου ο ζωτικός χώρος ανάπτυξης είναι ενιαίος, όπως και να το κάνουμε, είναι πολύ βασικό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια συνεργασία με τον Δήμο της ΚΟ, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, μένουν και νέα ζητήματα, όπως είναι η διαχείριση των αποβλήτων και βέβαια θέλει να αντιμετωπίσετε και τα ζητήματα που αφορούν την διακοπή της Ryanair, πάνω στην οποία σχεδόν στηρίχτηκε ο αναρχητικός τουρισμός, ειδικός αυτός, ειδική αυτή μορφή που αναπτύσσεται ραγδαία στην Κάλυμνο και στην οποία έχετε επενδύσει. Ποια είναι η δική σας άποψη και να εξυπηρετείτε και από άλλες εταιρείες? Πριν απαντήσω, θα ήθελα να πω στον φίλο τον Γιώργο ότι πράγματι σήμερα είχαμε και έχουμε μια πολύ καλή συζήτηση, έχουμε συνεργαστεί και κάτι το παρελθόν, αλλά νομίζω τώρα ότι βάζουμε την σφραγίδα, την εκκίνηση, μια συνεργασία σε πολύ βασικά θέματα, διότι και οι δυο μας, και όχι μόνο εμείς, αλλά οι περισσότεροι συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναγνωρίζουν ότι βρισκόμαστε σε δύσκολες εποχές και τα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν μόνα τους. Μόνο μέσα από διαδημοτικές συνεργασίες και μέσα από κοινούς τόπους μπορούμε να δώσουμε λύση και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα δύσκολα εμπόδια τα οποία έχουμε μπροστά μας και να στοχεύσουμε και να πετύχουμε το στόχο μας με σκοπό την ανάπτυξη των περιοχών μας και των Δήμων μας. Μέσα από τους κοινούς αυτούς τόπους σήμερα ερχόμαστε για να συζητήσουμε και να βρούμε
να καταθέσουμε τις σκέψεις μας, τις προτάσεις μας και να δώσουμε όσο το δυνατό την βέλτιστη λύση, προκειμένου να λύσουμε το πρώτο μείζον θέμα, όπως πολύ καλά είπατε, αυτό της περικοπής των πτήσεων της εταιρείας καμήλου κόστους της Ryanair προς την ΚΟ, διότι αυτό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, θα πλήξει και τους δύο Δήμους, τόσο το Δήμο της ΚΟ όσο και το Δήμο της Καλύμνου, διότι ένα μεγάλο κομμάτι των επιβατών είναι επισκέπτες, είναι αναρχητές, ειδικά την περίοδο αυτή την οποία περνάμε τώρα και την Άνοιξη, οι οποίοι μεταφέρονται και μετακινούνται στην Καλύμνου. Η βασική μας βιομηχανία, που είναι η τουριστική βιομηχανία, νομίζω τον πρώτο λόγο πρέπει να τον έχει κάθε κυβέρνηση και το κάθε Υπουργείο Τουρισμού και Ανάπτυξης, διότι εκείνοι οφείλουν και να σχεδιάζουν, αλλά και να δίνουν λύσεις σε σοβαρά θέματα, όπως πολύ καλά είπατε εσείς, που δεν προβλέπεται εκ του νόμου και δεν υπάρχει κανένας επίτροπος ο οποίος να μπορεί να έρθει και να εγκρίνει την όποια χρηματοδότηση μέσα από μια ξεκάθαρη, διάφανη λοιπόν διαδικασία. Δηλαδή ούτε με τον τρόπο αυτό μπορούμε εμείς δηλαδή να χρηματοδοτήσουμε κάτι τέτοιο. Σε πρώτη φάση, επομένως, συμφωνώ απόλυτα με τον συνάδελφο τον Γιώργο ότι πρέπει να πάμε σε μια κοινή επιστολή, καταθέτοντας το πρόβλημα προς την καθήλυνα αρμόδια την Υπουργό, την κυρία Κουντουρά, και από εκεί πέρα, εφόσον θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο, και θεωρώ ότι εγώ τουλάχιστον ότι είναι αναγκαίο, να μεταβούμε και στο Υπουργείο, διαζώσεις να τα μεταφέρουμε, να τα πούμε, διότι εκείνοι μπορούμε να πούμε ότι έχοντας το μαχαίρι και το πεπόνι μπορούν να δώσουν και την λύση μέσα από τον όποιο τρόπο εκείνοι θεωρούν πιο σωστό και μέσα από διαδικασίες διαφάνειας να μπορέσουν να δώσουν λύση στο πρόβλημα αυτό. Οι εταιρείες χαμηλού κόστους, όπως είπατε, δίνουν λύσεις στο πρόβλημα, διευκολύνουν την μετακίνηση των τουριστών. Εγώ, τουλάχιστον όσο αφορά τους αναρχητές οι οποίοι έρχονται, δεν μπορώ να πω ότι είναι τουρίστες με λίγα οικονομικά, με χαμηλού κόστους, ας το πούμε. Όχι, αντιθέτως, οι αναρχητές οι οποίοι έρχονται είναι άνθρωποι όλων των κοινωνικών τάξεων και θα δείτε ακόμα και πρωθυπουργούς κρατών έρχονται incognito και κάνουν αναρρίχηση. Άρα, να ξέρετε δηλαδή ότι ο αναρχητής έρχεται, επιλέγει έναν προορισμό, στη συγκεκριμένη φάση επιλέγει την Κάλυμνο, άρα ένα νησί της περιοχής μας. Έχουμε και εμείς τα δικά μας ωφέλη, όπως είναι άμεσα συνδεδεμένοι και περιοχές της ΚΟ, όπως το Μαστιχάρι και όχι μόνο, με την διαμονή ή το πέρασμα των αναρχητών από την περιοχή εκεί. Και αυτό έλεγα και στον φίλο τον Γιώργο, ότι όταν φτάνω στο Μαστιχάρι, οι Μαστιχαριώτες μου λένε: Δήμαρχε, τι γίνεται φέτος, δεν έχουμε τουρισμό. Δηλαδή μου καταθέτουν εμένα το πρόβλημα το ότι δεν έρχονται αναρχητές λοιπόν στην ΚΟ. Άρα βλέπετε ότι είναι ένας κοινός τόπος πάνω στον οποίο μπορούμε και να περπατήσουμε και οι δυο μαζί και να μπορέσουμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. Θα ασκήσουμε κάθε πίεση και θα προς την κεντρική σκηνή, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε και το επιθυμητό αποτέλεσμα, ούτως ώστε οι κοινωνίες μας, οι οποίες θα μας κρίνουν αύριο μεθαύριο, να ξέρουν ότι εμείς κάναμε τα πάντα, προκειμένου να δώσουμε και να διατηρήσουμε αυτό το αγαθό το οποίο μέχρι στιγμής έχουν του τουρισμού μέσα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως είναι αυτά εδώ. Σε ό,τι αφορά βέβαια τη διαχείριση των αποβλήτων, είναι επίσης ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Οι υποδομές στην Καλύμνο που καθυστέρησαν υπέρ των δέων, θα λέγαμε, με διάφορα προβλήματα που προέκυψαν και κυρίως σε θέματα χωροθέτησης, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Δήμαρχε. Τώρα, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και αν μπορεί να προχωρήσει αυτή η πρόταση που συζητήσατε σήμερα. Λοιπόν, πράγματι, εμείς αναλάβαμε το Σεπτέμβριο του 2014 και βρήκαμε ένα φλέγον θέμα στον Δήμο της Καλύμνου, ενώ είχε ξεκινήσει ένας ΧΙΤΑ το 2003-2004, τότε που ξεκίνησε και ο ΧΙΤΑ εδώ. Ο δικός μας όμως έμεινε στην μέση, δεν κατόρθωσε να ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να τρέχουμε ξανά από την αρχή, προκειμένου και να βρούμε χώρους και να οριοθετήσουμε και να επικαιροποιήσουμε περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις. Όμως σήμερα
Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, μπορώ να πω καλό, έχοντας ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης. Σε μερικούς μήνες θα έχουμε και την οριστική εγκεκριμένη περιβαλλοντολογική αδειοδότηση και νομίζω ότι μπορούμε πλέον να υπογράψουμε και συμβάσεις, αλλά να δούμε από κοινού και στα πλαίσια των διαδημοτικών συνεργασιών, διότι το πρόβλημα, ειδικά για τον νησιωτικό χώρο, εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να λυθεί μέσα από συνεργασίες και όχι μεμονωμένα το κάθε νησί να πάει να κάνει μια πλήρη διαχείριση στερεών αποβλήτων, η οποία πλήρη διαχείριση είναι ασύμφορη έως οικονομικά αδύνατη, βιώσιμη βέβαια σε καμία περίπτωση, ξεχάστε το, άρα θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον κάθε Δήμο. Χρειάζεται μια ποσότητα ειδική για απορριμμάτων. Ακριβώς γι' αυτό το λέω. Άρα στα πλαίσια επομένως αυτά, θεωρούμε ότι η ΚΟΣ, η οποία έχει ένα προβάδισμα στη φάση αυτή, αλλά έχει δηλαδή ένα νέο κύτταρο το οποίο χτίζεται, έχει ένα παλιό κύτταρο. Υπάρχει ένα ΚΔΑΙ εδώ ιδιωτικό, το οποίο υπάρχει μια συνεργασία. Άρα όλα αυτά είναι προαπαιτούμενο και νομίζω ότι η ΚΟΣ τα έχει. Πάνω απ' όλα υπάρχει η καλή διάθεση του Δημάρχου, του Γιώργου, του Κυρίτση, και μέσα από την ιστορία αυτή νομίζω ότι θα βρούμε πάλι εκεί ένα κοινό σημείο, κοινό τόπο, προκειμένου να δώσουμε τη λύση τόσο στη Λέρο, τόσο και σε εμάς, στο χρονικό διάστημα αυτό της πενταετίας η οποία έρχεται, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις και εμείς στα δικά μας κύτταρα. Αλλά να ξέρετε κάτι, ΚΔΑΙ, ας πούμε, κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων, δεν νομίζω ότι θα μπορεί ο Δήμος της Καλύμνου με την ποσότητα που έχει των ανακυκλώσιμων υλικών να μπορέσει να λειτουργήσει, διότι θα είναι πάλι ασύμφορο, μη βιώσιμο και δεν έχει νόημα. Άρα δεν είναι μόνο στο πλαίσιο της πενταετίας τι κάνουμε, άρα ερχόμαστε από εδώ και μπροστά και σχεδιάζουμε σε μια λογική συνεργασίας πώς μπορούμε πλέον να στήσουμε μια τέτοια μηχανή η οποία ανακαλύπτει τις ανάγκες, λοιπόν, όχι μόνο στην πενταετία, αλλά και στο μέλλον για τους Δήμους. Εκτιμάται ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να αποδώσει στο μέλλον και μια ολοκληρωμένη μορφή διαχείρισης των απορριμμάτων, που είναι το μέγα ζητούμενο, εφόσον μπορούν να συνεργαστούν αυτά τα νησιά, να αποδώσουν ένα συγκεκριμένο όγκο που χρειάζεται για να γίνει και αυτή ακριβώς η διαδικασία και να είναι βιώσιμη. Ακριβώς ο στόχος μας, ο τελικός, είναι αυτός. Πρέπει να υπάρχει ένας πάνω απ' όλα όγκος απορριμμάτων, αποβλήτων δηλαδή, ο οποίος όγκος αυτός να μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στον όποιο ιδιώτη ή μέσα από μια όποια συνεργασία σύμπραξης Δήμου με ιδιώτη στη φάση αυτή εδώ, να μπορέσει η πράξη αυτή να είναι βιώσιμη και πάνω απ' όλα για το καλό των Δήμων μας, του περιβάλλοντος, διότι και εμείς, εσείς έχετε καταφέρει αρκετά πράγματα, η ανακύκλωση εσάς λειτουργεί ήδη αρκετό χρονικό διάστημα με τα όποια προβλήματα, όμως εμείς πρέπει και εμείς να ξεκινήσουμε την ανακύκλωση. Η χρονιά που έρχεται είναι ένας στόχος για μας για να ξεκινήσουμε, για να βάζουμε τον κόσμο σιγά σιγά και εμείς την ανακύκλωση, ούτως ώστε το 2018 ή το τέλος του 2017 να μπορούμε πλέον, αφού έχουν γίνει και οι απαραίτητες υποδομές, θα ασκήσουμε βέβαια πίεση, αλλά νομίζω ότι πέρα από τις βασικές υποδομές ίσως υπάρξει και εκεί η δυνατότητα, αφού το κουβεντιάσουμε βέβαια με τον Δήμαρχο και με τους αρμόδιους, να υπάρξει και εκεί ένα μεταβατικό στάδιο προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να ξεκινήσουμε λίγο πιο γρήγορα. Αφού λυθούν βέβαια τα θεσμικά πλαίσια και όποια άλλα νομοθετήματα απαραίτητα προκειμένου να διασφαλίσουν νομίμως την μεταφορά των αποβλήτων από το ένα νησί στο άλλο.